Το έγκλημα είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου το Νοέμβριο του 2017, γιατί δεν είχε ούτε κίνητρο, ούτε κάποια διένεξη μεταξύ των εμπλεκομένων. Μια 26χρονη τότε τοξικομανή στην περιοχή του Ξηροπόταμου, με μαχαίρι επιτέθηκε στον 35χρονο αλβανικής καταγωγής γειτονά της, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Αυτός ήταν πάρα πολύ ήσυχος. Και αυτή στην ουσία δεν ήταν εδώ, ήταν στη Γερμανία και ήρθε πριν ένα μήνα, λέει. Ο άνθρωπος πάρκαρε το αυτοκίνητο, το βγήκε τα σκαλιά, ναι, και στη γωνιά τον περίμενε η κοπελιά, του κάρφωσε το μαχαίρι. Τόσο απλά. Κάποια κοπελιά που έμενε κοντά. Μένει δίπλα ακριβώς στο διπλανό διαμέρισμα, απλά κάνει χρήση ηρωίνης κτλ. Απλά τις προηγούμενες μέρες της έκανε μια παρατήρηση και κάλεσε στην αστυνομία άνθρωπος, έχει μωρά. Τη φώναζε, έκανε όλη τη σπίτια εκεί πέρα, τα είχε κάνει κάτω. Ο άτυχος άνδρας και η οικογένειά του έμενε στην ίδια γειτονιά με την 26χρονη, που λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, συχνά δημιουργούσε προβλήματα, χωρίς όμως μεταξύ τους, όπως επισημάνθηκε, να υπάρχει κάποια διαφορά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τη νύχτα της 11ης Νοεμβρίου, η 26χρονη, για ασήμαντη αφορμή, κάρφωσε με το μαχαίρι που κρατούσε στη θωρακική χώρα στο ύψος της καρδιάς τον άτυχο αλλοδαπό, και ο θάνατός του επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά. Είχε ένα χτύπημα στο θώρακα από τέμνον όργανο. Κάναμε τα πάντα, διασωληνώσαμε ό,τι χρειάστηκε, απεινιδωτής, τα πάντα όλα, κατέληξε. Αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο του φωνικού είχαν συλλάβει την 26χρονη, η οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη. Μια ποινή που σήμερα άλλαξε στο δεύτερο βαθμό, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού εξαιτίας της ψυχιατρικής κατάστασης της 29χρονης σήμερα γυναίκας, αλλά και της χρόνιας χρήσης ναρκωτικών ουσιών, επιβάλλοντας την ποινή κάθειρξης 17 ετών για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία. Έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί μας περί μειωμένου καταλογισμού και της επιβλήθηκε η ποινή που έπρεπε να της επιβληθεί, σύμφωνα με το δικαστήριο. Συνολικά 17 έτη, 15 έτη για την ανθρωποκτονία και 2 έτη για την οπλοφορία και την οπλοχρησία. Κατά την απολογία της 29χρονης κατηγορούμενης, αλλά και της μητέρας της, ήρθε στην επιφάνεια ένα δράμα που ζει από τα 12 της χρόνια. Οι βιασμοί και η πορνεία, καθώς από τα 13 της την εξέδιδαν, όπως είπε, η σχέση της με τα ναρκωτικά και η παραβατική της συμπεριφορά. Η ίδια δήλωσε μετανιωμένη, σημειώνοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει το γειτονά της και πως η κατάστασή της ήταν τέτοια που δεν θυμόταν τίποτα από όσα είχαν συμβεί όταν μετά από ώρες ξύπνησε στα κρατητήρια. Δυστυχώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μεγαλώσει φυσιολογικά όπως θα μεγάλουν ένα παιδί, ας πούμε, από τη μικρή του ηλικία. Δυστυχώς. Είναι ένας άνθρωπος με ψυχιατρικά προβλήματα και με εθισμό στις ουσίες.